Από Διονυσίου, από τους οργανωμένους γονείς μέσης εκπαίδευσης. Κύριε Διονυσίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους δύο. Εντάξει, είναι αντιληπτό, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι τα δικά στα παιδιά, αλλά σε μια τέτοια ηλικία είναι και πολύ δύσκολο, να, αφού θα πάνε οι φίλοι, να μην πάνε και τα ίδια τα παιδιά. Γιατί ακούω, κύριε Διονυσίου, πολλούς να λένε δεν έχουν γονείς τα παιδιά για να μην πάνε σε αυτές τις εκδρομές. Το θέμα είναι να μην γίνουν, δεν είναι για σας? Κοιτάξτε, το θέμα της διοργανώσης των εκδρομών στην Κακοπετρία αλλά και στους οποιουσδήποτε άλλους χώρους που δεν γίνονται κάτω από την εγωθιά ενός οργανωμένου συνόλου ή εκπαιδευτικού και κρύβουν τόσους κινδύνους όπως τους έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στην Κακοπετρία, θεωρούμε ότι η πολιτεία έπρεπε να παρέμβει αποτελεσματικά έτσι ώστε να μην διοργανώνονται. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τους μαθητές ως οικονομική ανάσα της περιοχής. Μπορούν να εξευρεθούν άλλους τρόπους αν θέλουμε να στηρίξουμε την τουριστική βιομηχανία στις ορεινές περιοχές, στις οποίες αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να δούμε τι προβλήματα έχουν δημιουργήσει στην περιοχή αυτές οι εκδρομές, τι προβλήματα ή στιγματισμούς χαρακτήρων δημιουργούνται από τέτοιες εκδρομές. Αναφέρατε και εσείς προηγουμένως το χάπι τη ημέρα, αλλά και απαγορευμένες ουσίες και αλκοόλ, το οποίο γίνεται σε υπερβολική κατάχρηση κατά τη διάρκεια των εκδρομών. Κάτι που ως γονείς θα έπρεπε ήδη να μας αναστατώσει και να είμαστε πρωτοστάτες στο να μην διοργανώνονται τέτοιες εκδρομές και όχι να δίνουμε άδεια ή ακόμα και λεφτά στα παιδιά για να συμμετέχουν. Όμως έτερον εκάτερον αυτά είναι τα προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε για όλους αυτούς τους κινδύνους τους γονείς. Επιπρόσθετα όμως φέτος δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί οι μεγάλες ομάδες που θα συγκεντρωθούν στις εκδρομές μετά θα επιστρέφουν πίσω στο σχολείο. Τι γίνεται με τη διασπορά του ιού? Θα έχουμε ένα αποτέλεσμα αρνητικό αύριο να κλείσουμε τα σχολεία, κάτι που κανένας μας δεν επιθυμεί. Γι' αυτό και στείλαμε την επιστολή εμείς στο Υπουργείο Υγείας και καλούμε τον αρμόδιο υπουργό ότι από τώρα πρέπει εκ των προτέρων να λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβει η πολιτεία για την προστασία της υγείας. Αλλά πώς μπορούν να ληφθούν μέτρα από την πολιτεία σε κάτι μη οργανωμένο, κύριε Διονυσίου? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τι μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, όσον αφορά υπάρχουν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα και κάποια μέτρα προστασίας που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τα ξενοδοχεία, η πληρότητα τους δεν πρέπει να είναι στο 100%. Ναι. Τα κλαμπ πρέπει να είναι κλειστά γιατί μαζεύεται αρκετός κόσμος μέσα. Οι συγκεντρώσεις πέρα κάποιων αριθμών σε κλειστούς χώρους ή ακόμα και σε ανοιχτούς είναι περιορισμένος. Και είναι και πόσοι μαθητές είναι σε κάθε δωμάτιο. Μπορεί να είναι ακριβώς, δεν δύο τα στρώματα και να είναι τέσσερις. Ναι. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να παρατηρείται το περσινό φαινόμενο το οποίο φιλοξενούνται ακόμα και ομάδες των 10 παιδιών στα ίδια τα δωμάτια των 10-12 τετραγωνικών. Συνεπώς αυτό που ζητάτε από τον Υπουργό Υγείας είναι να συμπεριλάβει αυτές τις εκδρομές τα διατάγματα απαγόρευσης ή να υπάρξει περισσότερη επιτήρηση από την αστυνομία? Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ως μη ειδικοί αν θα απαγορευτούν ή όχι, αλλά εμείς καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο ότι πρέπει να βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Και αν δεν μπορούν να περιοριστούν ή να μπουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, ναι, να τις απαγορεύσει. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε σε λίγο τον Υπουργό Υγείας μαζί μας, οπότε θα το ρωτήσουμε και εμείς, κύριε Διονυσίου. Καλή συνέχεια να έχετε.